Winners go home and fuck the prom queen. Κυρίες και κύριοι, τι κάνετε? Καλησπέρα, καλημέρα. Άλλο ένα Mike Unboxing ήρθε μπροστά σας, εδώ στα ματάκια σας. Και σήμερα έχουμε ένα προϊόν για τις απόκριες τις αμερικάνικες. Το γνωστό σε όλους, Halloween! Μπορώ να το κάνω σε όλο το επεισόδιο, ρε μαλάκες, έτσι κάτε! Τέλος πάντων, λοιπόν, μετά από αυτή την απόλυτα αυθόρμητη μουσική παρέμβαση, ο Μανώλης τους έχει δει live. Τι! Πού ρε μαλάκα, στο Sporting, στα Πατήσια! Νομίζω ναι, κάπου εκεί. Ενδέχεται. Τέλος πάντων, φίλοι μου, όπως βλέπετε σήμερα έχουμε ένα εκπληκτικό προϊόν μας στην Gearbest. Είναι ένα drone, το οποίο είναι φαντασματάκι που αιωρείται. Ε? Ένα φάντασμα που έχει μπηγμένους κάτι μεταλλικές ράμβδους στο λαιμό του. Στο λαιμό του, ναι, it's getting creepy, παιδιά. Λοιπόν, μαλάκα, δεν έχουμε να τριβούμε, έχω πολλή απορία. Φοράς ένα φάντασμα απ' έξω και το φάντασμα, σπούκι! Άνοιξε το γαμημένο, ρε μαλάκα. Όπα, βλέπω χειριστήριο. Say what? Είναι αυτό, ρε μαλάκα, χύμα. Έχουμε ένα drone. Μισό! Τι να κόψει μόνο μαλάκα, αυτό δεν κόβει το βούτυρο! Σε παρακαλώ, μου το έκανε δώρο ένας φαν και δεν είναι καθόλου από σουβενιράκικο. Καθόλου όμως! Ω, πομπός με αυτοκόλλητο Halloween! Ναι, και κοίτα εδώ πέρα πόσο spooky είναι, έχει τον... Έχει μάτια! Έχει τον Skeletor και η μύτη του είναι κάποιου είδους διακόπτης. Σαν Transformers είναι. Ναι, όντως. Instruction manual. Αυτό τι είναι? Το drone, μαλάκα. Τι έλεγες για ποιο drone είναι, αυτό είναι μικρό drone! Είναι, επειδή ξέρω ότι είσαι φλωρούμπα και θα τους σπάσεις. Έχουμε δύο drone. What? Μισό! Καλή, πού ήταν αυτό, ρε μαλάκα? Αυτό είναι εδώ μέσα, ρε μαλάκα. Αυτό παίζει να είναι ξεχωριστό drone, βασικά. Και το είχαν βάλει μέσα. Το είχαν βάλει μέσα, ναι. Αυτά είναι τα ωραία τα bonus. Μπορεί και να τύχει και σε εσάς, παιδιά. Αυτό είναι, πώς λένε, easter egg, αυτό είναι Halloween egg. Halloween egg. Drone bonus, μετά. Κάθε φορά που θα λέμε τη λέξη Halloween, θα βάζουμε με χρονοκαθυστέρηση αυτό γιατί είμαστε γιορτάδες. Περίμενε. Είναι σαν τον τέτοιο. Είναι λίγο ο Αχμέντ the Terrorist, δεν είναι? Αλλά και αυτό είναι σαν τις κούκλες του Σοφιανού. Ask your parents. Μαλάκα, είναι ότι πιο θλίβερο έχω δει στη ζωή μου. Όχι, μαλάκα, τι λες τώρα, καταρχήν. Τα χεράκια μου αρέσουν. Παιδιά, όντως, μπέσα, έχει ένα drone εδώ μέσα. Μαλάκα, Mike, major improvement. Οπότε, fuck that shit. Πάμε να βάλουμε αυτούς τους έλκες αυτού. Δεν χρησιμοποιούμε αυτό. Νομίζω ότι χρησιμοποιείς αυτό, το φοράς κάπως από μέσα. Όχι, μαλάκα, αυτό είναι άλλο drone. Ναι. Είναι κάτι άλλο, δεν ξέρω γιατί το βάλανε μέσα καν. Stay tuned, λογικά, σε επόμενο επεισόδιο που θα κάνουμε drone, θα είναι και αυτό μέσα, αλλά δεν έχει σημασία. Τα μαύρα πρέπει να είναι λογικά. Τα μαύρα είναι πίσω και είναι ίδια τα μαύρα μεταξύ τους. Α είναι εδώ. Μαύρο α. Μαύρο β. Τώρα αυτό πρέπει να το βιδώσεις. Α, ναι ρε μαλακα. Ναι, προφανώς. Έχουμε ένα σταυροκατσάβιδο, παρακαλώ. 6 and a half hours later. Κάντο, περίμενε. Άμα το έχεις κόψει, περίμενε. Κοίτα, το κάνω οριζόντια κάθετα. 3 days later. Δεν είναι δυνατόν, μαλακα, αυτό που συμβαίνει. Dremel. Αλλά ναι, φέρε Dremel. 2000 years later. Βάλαμε λοιπόν τους έλικες με περισσή ευκολία. Είναι πρώτη φορά που χρησιμοποιούμε spare έλικες από drone και όντως τους χρειαζόμαστε, φίλε. Δεν χρησιμοποίησαμε spare έλικα, spare άξονα χρησιμοποίησαμε. Ναι, λοιπόν, μπαταρίο. Μπατατρίο. 850 mAh μιλιαμπερόρια. Αυτό το πλάνο είναι πάρα πολύ awkward. Δεν ξέρω γιατί, με κάνει να αισθάνομαι λίγο άγχος. Ναι, κοιτάμε πάνω στη φούστα ενός φαντάσματος. Ναι. Πάντως αυτό που Τι συνέβη? Παιδιά, άγγιξα δύο ηλεκτρόδια και κουνήθηκαν οι έλικες. Είναι η φάση που διαβάζουμε τις οδηγίες. Manipulation methods. The aircraft power crow cord with battery cord by the method shown correctly connected. The aircraft set flat on the ground. Board LEDs do not move the body flashing. Παραλίγο να βραχυκυκλώσω όλο τον drone. Ανάβει το κεφαλάκι του φαντάσματος. Πάρε το τελικό τράλαβα. Πάρε το, ε. Ωραία. Α, να το έχεις δίκιο. Αλλά δεν είναι. Α! Μέσα. Ναι. Πάμε έξω να το τεστάρουμε. Πάμε έξω που είναι λίγο σκοτεινά. This is very sad. Είναι πραγματικά ένα από τα πιο θλιβερά πράγματα που έχω δει ever. Νομίζω ότι μετά το Mission 6 είναι το πιο θλιβερό. Έλα να δεις πώς γράφεις την κάμερα. Είναι πραγματικά ό,τι πιο τραγικό. Είναι σαν φωτεινή μίξα, ρε μαλάκα. Είναι εκπληκτικό. Το κοντρολάκι είναι το κλασικό εδώ πέρα. Με αυτά εδώ πέρα ανεβοκατεβαίνεις. Αυτά εδώ πέρα τα κουμπιά είναι για να τριμάρεις τις στροφές το πάνω κάτω και το δεξιά αριστερά. Οπότε πάμε. Κλείσε φωτά. Happy Halloween, everybody! Πάμε. Ρίξε. Να κατοστρίψω τώρα. Μπροστά, ανάποδα. Το ξέρω ότι θα συμβεί αυτό. Well, fuck. Ήδη έχουμε βρει ένα
τεχνικό πρόβλημα ότι ενίοτε η φούστα του φαντάσματος μπλέκεται. Επιστρέφω μέσα. Είναι πολύ θλιβερό unboxing επεισόδιο. Μπράβο. Τραγικό μαλάκα. Κι φυσιοτόπαιδα, σπεύστε να τα αγοράσετε. Βάλτε το νεωρίτε στην αυλή σας. Έτσι. Λοιπόν, συμπεράσματα. Είναι λίγο πανηγύρι η φάση εδώ πέρα, όπως λέμε, όπως το είδατε και... Όχι βρε, γιατί το λες? Το καλύτερο που μπορώ να σκεφτώ για χρήση αυτού του προϊόντος είναι μια πολύ ωραία φάρσα, ξέρεις, να το βάλεις έξω από το παράθυρο κάποιου, δηλαδή... Ναι, ορείτε. Είναι αμερικάνικο προϊόν. Είναι λίγο πιο έτσι για τους Halloween. Είναι ξεκάθαρα κινέζικο προϊόν, να τα λέμε αυτά. Όταν λέω αμερικάνικο, εννοώ, ξέρεις, είναι λίγο πιο για αμερικανάκια, λοιπόν. Δεν θα γιορτάσεις το Halloween, Μιχάλη? Θα γιορτάσω το Halloween με τα χίλια, γιατί είχα και Halloween στο χωριό μου. Θα κάνεις trick or treat. Trick or treat. Θα σκαλίσω κολοκύθες. Αν έρθουν παιδάκια στο σπίτι μου θα τα σκαλίσω. Αν έρθουν παιδάκια. Μπράβο, στο σπίτι μου γιατί θα τα σκαλίσω. Η μόνη μαλακία είναι η εξής. Έχει αυτή την ποδιά από κάτω και λοιπά. Ποτέ δεν μπορείς να το έχεις σταθερά να κάνει hover. Γιατί πολύ απλά η ποδιά καταστρέφει, ξέρω εγώ, το ρεύμα του αέρα από κάτω και όλα τα trimming characteristics του. Και επίσης δεν απογειώνεται από το έδαφος, γιατί μπλέκονται μόλι τα κρόσια στα σύγκες. Καλά, σύγκες. Πλέον έχουμε μάθει τα drone μας, εμείς τα πετάμε έτσι τα και τα... Έτσι, ναι. Σε παρακαλώ. Αλλά όπως και να έχει, είναι πολύ ωραίο gag gift αυτό για το Halloween. Αν είσαι από αυτούς τους τρελάκιδες που το γιορτάζουν τέλος πάντων και τέτοια, είναι ωραία προσθήκη στο παιδικό σου πάρτι. Μια παρένθεση για το Halloween. Μαλάκες οι Αμερικάνοι έχουν χαζέψει, έτσι. Πλέον έχουν ξεφύγει. Η βλακία με το Halloween και τους Αμερικάνους είναι η εξής. Όπως και με τους Αμερικάνους και τα φωτάκια Χριστουγέννων. Έχει ξεκινήσει κάτι σαν αγώνας εξοπλισμός Αμερικής σουσουδού. Ξέρεις που ο γείτονας θα έχει πιο creepy, οπότε την επόμενη χρονιά πρέπει εσύ να είσαι ακόμα πιο creepy. Ναι, ναι. Και πλέον μαλάκα. Κάποια στιγμή θα καταλήξει να έχουν αληθινά πτώματα κρεμασμένα. Μαλάκα, δεν κάνω πλακά. Κυκλοφορούν ψεύτικα πτώματα με κρεμάλες πολύ ρεαλιστικά για να τα κρεμάς στο δέντρο έξω από το σπίτι σου. Υπάρχουν κομμένα χέρια, κομμένα πόδια τα οποία απλά τα παίρνεις random. Yeah. Έχουν τον Greg Νικοτέρο, μαλάκα, εκεί πέρα και τους φτιάχνει να πούμε μοντέλα και. Τέλος πάντων. Οπότε, όπως και να έχει, παιδιά, αυτό είναι γύρω στα 42 ευρώ συν 2 ευρώ έξω από το αποστολή. Όποιος γουστάρει μπορεί να το πάρει. Νομίζω πιο πολύ extreme unboxing ήταν σημερινή εκπομπή παρά Mikey's unboxing. Έτσι, ένα ωραίο throwback επεισόδιο. Το ξέρω και εμένα μου είχε λείψει. Μην ξεχνάτε, μπορείτε να μας στέλνετε το απαράδεκτο slogan σας και να το απαγγέλνουμε. Όπως και να βρίσκετε από ποια ταινία είναι η ατάκα της αρχής. Οπότε, μέχρι την επόμενη φορά. 40 παλικάρια κάθονται πάνω σε ένα βράχο και ο Μιχάλης κάνει unboxing. Δεν το έγραψα εγώ έτσι, έτσι το βρήκα. Unboxing. Στον απέναντι το βράχο. Πάρα πολύ ωραίο, πολύ καλό. Μ' άρεσε πολύ η ομοιοκαταληξία του βράχο με βράχο. Αφού το κάνει ο Παντελής, γιατί να το κάνουμε κι εμείς. Και μέχρι την επόμενη φορά λοιπόν, γεια σας! Φίλ! Νέιντι! Θα βάζεις αυτά. Το περνάς πρώτα και μετά... Δεν μ' αρέσει να μου βάζουν άλλη ακουστικά ρε μαλάκα. Γράψτε τόσα σχόλια όσοι είστε δικοί μου. Δεν είναι πάρα πολύ συχαμένο να σου βάζει ψήρα ακουστικό κάποιος άλλος. Και επίσης ποτέ δεν το κάνει σωστά.